Επισταμμένες έρευνες διεξάγει αστυνομική διεύθυνση Καβάλας για τον εντοπισμό και την σύλληψη δύο αγνώστων μέχρι στιγμής δραστών, οι οποίοι το πρωί της 22ης Φεβρουαρίου σε χωριό της Καβάλας και πιο συγκεκριμένα του Δήμου Καβάλας εισέβαλαν στην οικία 60χρονης, όπου ένας από τους δύο δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, την ακινητοποίησε με τη χρήση βίας και την απειλή αιχμηρού αντικειμένου. Ο δεύτερος δράστης στο μεταξύ αφαίρεσε από το εσωτερικό του σπιτιού χρήματα, τη μαλθή χρυσαβικά, και στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι το χρηματικό ποσό ξεπερνά τις 15.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή, εικόνες πρωτόγνωρες για τα δεδομένα της Καβάλας αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν σήμερα το μεσημέρι γύρω στη 1:30 στο κέντρο και συγκεκριμένα στην διασταύρωση των οδών Ομονίας και Ίωνος Δαργούμη. Η άμεση δράση ειδοποιήθηκε για κλοπή κινητού τηλεφώνου από νεαρό άτομο, ενώ αμέσως άνδρες της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας με δίκυκλες μοτοσυκλέτες έσπευσαν στο σημείο και αφού εντόπισαν, συνέλαβαν με κινηματογραφικό τρόπο τον νεαρό δράστη, ο οποίος πριν συλληφθεί πέταξε το κινητό, το οποίο μετά από λίγο εντοπίστηκε από αστυνομικό της ομάδας. Ο δράστης έμεινε καθυλωμένος και σιδηροδέσμιος στο πεζοδρόμιο μέχρι ότου έρθει όχημα για να τον παραλάβει και να τον μεταφέρει στα κρατητήρια. Λόγω της ώρας είχε πολύ κόσμο στην αγορά και όλοι οι έκπληκτοι παρακολουθούσαν τη σκηνή, σχολιάζοντας το πόσο γρήγορη και επιτυχής ήταν η παρέμβαση της αστυνομίας, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκαν στο σημείο και συνέλαβαν τον δράστη. Χαρακτηριστικές εικόνες παρατηρείται, όπως τις φωτογράφησε η εφημερίδα Χρονόμετρο.